Ναι. Σας ακούω γιατί έχετε άμεση σχέση τώρα με αυτό που λέμε για τα πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Γράφετε μουσική. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Δηλαδή υπήρχε ένας οργανισμός, όταν ξεκινάμε ανάποδα, ναι. αλλά τέλος πάντων. Υπήρχε ένας οργανισμός ο οποίος ήταν κατά κοινή ομολογία προβληματικός, ήταν εκμεταλλευτικός, λειτουργούσε πάρα πολύ με πολύ μεγάλη διαφάνεια και δεν υπήρχε ένας ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος όπως γίνεται στις πιο προηγμένες χώρες, να ξέρεις ότι αυτή την ώρα έπαιξε το τραγούδι σου, αυτά τα δικαιώματα σου αναλογούν κτλ. Εδώ υπάρχουν διάφορα μέτρα τα οποία έκλεισε αυτός ο οργανισμός. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Κουρουλιάκος λέει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο οργανισμοί, που δεν υπάρχει χώρο στην Ελλάδα για δύο οργανισμούς πνευματικών δικαιωμάτων. Πρέπει να γίνουν ένας, οι οποίοι ναι, μεν έχουν ένα καλλιτεχνικό έλεγχο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πάλι έχουν κάποιο προοπτική έτσι, ιδιωτικού δικαίου, αλλά το θέμα είναι το εξής. Ότι ο οργανισμός αυτός ο οποίος λειτουργούσε είχε ένα μηχανισμό, και εισπρακτικό μηχανισμό και μηχανισμό συμβάσεων με το εξωτερικό, ο οποίος κατά την ταπεινή μου γνώμη και την προσωπική μου άποψη, αυτού σας λέω, δεν έπρεπε να εγκαταληφθεί. Διότι αμέσως το πνευματικό δικαίωμα μέσα σε ένα διάστημα μιας διετίας-τριετίας από τη διάλυση της ΑΕΠ, που ξαναλέω, νομικά και ηθικά και όλα, έπρεπε να προχωρήσει, έπεσε το πνευματικό δικαίωμα κατακόρυφα. Και πρέπει να ξεκινήσουν αυτοί οι οργανισμοί από την αρχή. Και είναι ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων οι οποίοι ζουν από αυτό το πράγμα, το πνευματικό δικαίωμα, και δεν εισπράττονται και δεν μοιράζονται μετά πλέον. Δηλαδή, ηθικά το κομμάτικο, καταλαβαίνω αυτό που λέει ο κ. Κουρουλιάκος. Και προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι πολύ σωστό ήταν αυτό που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν όμως, είναι πολύ θολό το τοπίο. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πρέπει στην Ελλάδα να εξορθολογιστεί τελείως το πνευματικό δικαίωμα, ώστε να είναι αδιάβλητο και διαφανές, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες, γιατί η τεχνολογία πλέον βοηθάει. Ξέρεις, το τραγούδι παίζει σε ποιο μέρος, τι γίνεται και να σπάσει το πολιτικό. Από πού θέλω να ξεκινήσουμε από τα δύο. Γιατί πήγαμε τα θέματα του πολιτισμού και τα δύο είναι φλέγοντα. Καταρχήν το προεδρικό διάταγμα, ό,τι υπήρχε και είχε μείνει στο. Σε σημείο δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, λίγο γκρίζο για το αν ο πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης θα πάρει το κατώτερο ή όχι, το προεδρικό διάταγμα το εξισώνει όλο. Και ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι όλοι. Σε ποιον τομέα? Σε όλους τους τομείς. Ποιος τομείς? Σε όλους τους τομείς οι ηθοποιοί. Σε ποιον τομέα? Πάμε, παιδιά. Δεν ισχύει αυτό. Μέχρι το 1993. Το προεδρικό διάταγμα αφορά τον ΑΣΕΠ. Μέχρι το 1993. Όχι, ο Κολαίδης, ότι στον ιδιωτικό τομέα. Πα σε κάνει μια συμφωνία με τον. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διασάρχη, με τον. Ακούστε με λίγο. Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κ. Νικολαίδης. Άρα δεν ισχύει το πρώτο διάταγμα, λέει. Το πρόβλημα είναι, το δημόσιο. Είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το δημόσιο βίο. Όχι, λέω. Ο κ. Νικολαίδης θεωρεί ότι οι εργασιακές θέσεις του κάθε ανθρώπου που δουλεύει σε μια κοινωνία, στην κοινωνία του 2023, είναι διαπροσωπικές θέσεις. Δηλαδή θα πάω εγώ να δουλέψω είτε στο. Μα έτσι είναι. Όχι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Εδώ έχουν γίνει αγώνες 150 χρόνια ώστε να υπάρχουν αυτό που ονομάζουμε συλλογικές συμβάσεις και να ξέρει ο κάθε εργαζόμενος ότι υπάρχει ένα κατώτατο όριο από το οποίο οποιοδήποτε. Μας δόθηκε μισθολογική εξίσωση αυτή τη στιγμή με τα ΑΕΗ. Που δεν το έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση. Ούτε αυτό είναι έτσι. Μα τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μας δόθηκε μετά τη συνάντηση από τον Πρωθυπουργό. Μισθολογική εξίσωση. Κύριε Σερίφη, κύριε Σερίφη. Ακούστε με λίγο. Εδώ έχουμε μια διαφορά στο θέμα της φιλοσοφίας. Στο θέμα δηλαδή το πώς τα κόμματα της εξουσίας, τα αστικά κόμματα που λέμε εμείς, αντιμετωπίζουν όλο αυτό το θέμα, το πώς δηλαδή ο εργαζόμενος τοποθετείται μέσα στην κοινωνία. Και το δεύτερο, δηλαδή είπα και προηγουμένως και το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι η Νέα Δημοκρατία και γενικότερα η αστική αντίληψη θέλει τον εργαζόμενο να αυτοδιαχειρίζεται ο ίδιος, να διαπραγματεύεται ο ίδιος με τον εκάστοτε εργοδότη του την αγοραστική του δύναμη. Το οποίο για μας είναι από ανήθικο έως και απαράδεκτο από τη στιγμή που η κοινωνία έχει προχωρήσει τόσο μπροστά εδώ και 150 χρόνια και πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις οι οποίες θα καλύπτουν εργασιακά δικαιώματα. Δεύτερον, η κατάρριξη των συλλογικών συμβάσεων, και το λέω και σε εσάς κύριε Κουρουλιάκο, δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνός εν εφρία πέρσι πρόπληση και πριν από δύο χρόνια. Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων είναι βασικό προαπαιτούμενο από τα μνημόνια και γενικότερα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ από αρχή μέχρι τέλος. Είναι ευρωενωσιακό κόμμα και με τα δύο το χέρια. Πώς το αντίθετο, να μην τρελαθούμε. Εγώ απολύθηκα το 2013. Έκανα απεργία και μετά την άλλη μέρα πήγα στον Ακάδημο που έπαιζα πρωταγωνιστή. Μα αφήστε με να μιλήσω. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Και βρήκα τα πράγματα που πετάνε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω, κύριε Σκουρουλιάκο. Αφήστε με να μιλήσω, σας παρακαλώ. Είναι ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει το ιδεολόγημα ότι εμείς παραμαλεύουμε για μια άλλη Ευρώπη, για μια Ευρώπη τέλος πάντων. Το δεύτερο λοιπόν θέμα είναι ότι εδώ υπάρχουν προαπαιτούμενα τα οποία έχουν έρθει μέσω των μνημονίων. Τα μνημόνια τα έχει φέρει και τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Δημοκρατία και μαζί τα ψηφίσαν και στην προηγούμενη βολή και εδώ και στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη από το 2019 είναι ξεκάθαρο και μπορούμε να δούμε και στατιστικά ότι πάνω από το μισό, από το 50% των νομοσχεδίων που έχει φέρει η κυβέρνηση τα έχει ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αντίθετα, όποιες τροπολογίες παίρνει φιλολαϊκές το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Κοινοβούλιο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα τα ψηφίσει και τη Νέα Δημοκρατία δεν το συζητάω καν. Το όλο θέμα αυτό που έχει να κάνει, αν θα πάρουμε τη σειρά, για να μιλήσουμε λίγο μετά για τα μουσεία, για να μην τα μπερδεύουμε, να μιλήσουμε λίγο για το προεδρικό διάταγμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ έχουμε να κάνουμε μία αντίληψη
η οποία θέλει τον εργαζόμενο σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς τον θέλει εξαθλειωμένο. Προέρχομαι από ένα χώρο, από το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, ο μέσος εργαζόμενος σε ιδιωτικά σχολεία και κυρίως σε σχολεία, σε σχολές, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, σε ιδιωτικά ΙΕ κτλ., έχει εξαθλειωθεί πλήρως. Είναι δηλαδή υπογράφονται συλλογικές συμβάσεις με εργοδοτικά σωματεία, τα οποία βολοδέρνουν γύρω στα 4 και στα 5 ευρώ την ώρα. Έχουν καταργηθεί πλήρως οι συλλογικές συμβάσεις. Είναι έρμεο εργαζόμενος σε ένα χώρο, σε ένα κλάδο, ο οποίος είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ ιδιαίτερος. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει να κάνει με αυτό το πράγμα που λέγεται φροντιστήριο και να τρώει όλο τον χρόνο της νεολαίας, δηλαδή μετά το σχολείο. Και είναι τελείως εξαθλειωμένος ο χώρος για έναν αριθμό εργαζομένων πάνω από 60-70.000 πανελλαδικά. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο δηλαδή της κατάρτισης των συλλογικών συμβάσεων, εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρουν μπροστά και να διεκδικήσουν καλύτερες ώρες ζωής. Και η φωνή των εργαζομένων σε όλες αυτές τις ενέργειες είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εδώ λοιπόν έρχεται και σε ένα κλάδο, ο οποίος κλάδος είναι βαλόμενος πανταχώθεν. Και είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Ο κλάδος δηλαδή των καλλιτεχνών και κυρίως των ηθοποιών. Το βασικό στοιχείο της ιδιαιτερότητας, το οποίο επικαλεστήκατε εμέσως, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν προφανώς άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε την αγοραστική τους δύναμη πάρα πολύ ψηλά, διότι τους ευνοεί το σύστημα, τους ευνοεί δηλαδή η δημοφιλία τους, τους ευνοεί μια προφανώς πρόσχερη επιτυχία. Και δεν έχουμε να κάνουμε ιδεολογική τοποθέτηση αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, έτσι. Αλλά υπάρχει ένας πολύ μεγάλος, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εργαζόμενων, ανθρώπων δηλαδή που δεν έχουν να κάνουν ούτε με λιγότερο ταλέντο, ούτε βάζουμε και την αμοιβή μας στο ταλέντο, την εργασία τους προσφέρουν. Με βάση το θέατρο που πηγαίνουν και πλέον αυτή τη στιγμή και με την απουσία συλλογικών συμβάσεων, αλλά και με αυτό που έχει έρθει στο τραπέζι με το προεδρικό διάταγμα, δεν θα μπορέσουν σε καμία περίπτωση να διαπραγματευτούν τη δουλειά τους. Διότι όταν έρχεται ο θεατάρχης, ο εργοδότης, ο παραγωγός στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ βάσει νόμου τόσα σου δίνω, ο άλλος δεν μπορεί να κάνει εκεί πέρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πώς είναι αυτός ο χώρος. Μια εταιρεία δεν πουλάει κάποιος στην αγοραστική του. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι ηθικό το πρόβλημα. Ότι εσείς λέτε ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει και σας λέμε ότι συμβαίνει επειδή έχει εξαθλειωθεί γενικότερο εργαζόμενο στη χώρα μας. Και αυτό πλέον άρα πρέπει οποιαδήποτε αξία και να έχει ο εργαζόμενος να παίρνουν όλοι τα ίδια. Τι λέτε τώρα, δεν δουλεύει ένας, τι εννοείται ένας, ποιος καθορίζει την αξία του εργαζόμενου. Η πορεία του, η εμπειρία του, χιλιάδες πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένα κατώτερο. Δεν είμαστε όλοι. Πάμε δηλαδή στην αξιολογία. Όλοι οι εργαζόμενοι δεν είναι ίδιοι ούτε στις εταιρείες ούτε στο θέατρο. Τι μου λέτε τώρα, ένας εργαζόμενος θα προσληφθεί σε. Χρειάζεται μια ομπρέλα προστασίας. Πάμε προφανώς, αλλά θα προσληφθεί ένας εργαζόμενος. Μια ομπρέλα προστασίας. Δεν άλλαξε όμως αυτό με το πιδέλτα. Το πιδέλτα δεν άλλαξε τίποτα. Δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αυτό που άνοιξε ο κ. Κουρουλιάκος και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με το. Δηλαδή θα προσθέσω μια άλλη διάσταση, την οποία θα την πάω λίγο παραπέρα, με το θέμα των αρχαιολογικών χώρων που γίνονται ουσιαστικά ζητήδη, γίνονται δηλαδή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Εδώ πάλι προφανώς έχουμε να κάνουμε με την προσέγγιση της κερδοφορίας που έχει η Νέα Δημοκρατία σαν κυβέρνηση, που έχει να κάνει δηλαδή με την απόρριψη οποιασδήποτε ηθικής και πολιτιστικής φοράς που μπορεί να έχει ένας τέτοιος οργανισμός όπως είναι ένα μουσείο. Προς το παρόν υπάρχει μια απόφαση για τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, αλλά να ξέρετε ότι το λέμε και μην μας πείτε ότι είμαστε κασάνδρες, ότι αυτό έχει μια προοπτική να γίνει για τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα μπει στο τραπέζι θα είναι υπό το πρίσμα της κερδοφορίας. Δηλαδή η βασική προοπτική για όλο αυτό το πράγμα είναι τα μουσεία να μετατραπούν σε κανονικές επιχειρήσεις τουριστικού προσανατολισμού στα πλαίσια του Camp του Greece, εδώ να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό και οι διευθυντές δεν θα είναι πια απόφοιτοι των σχολών που έχουν να κάνουν αρχαιολογικών κτλ. Αλλά θα λειτουργούν βάσει μαρκετίστικων. Δηλαδή, αντί για ένα φυλάδιο το οποίο θα έχει τα γάλματα και τα εκθέματα, θα έχει ένα φυλάδιο το οποίο θα μπορεί να πηγαίνει, να προσβάλλει δηλαδή την ηθική των εργαζομένων εκεί μέσα και των διευθυντών και θα κρίνεται το κάθε μουσείο, θα αξιολογείται, όπως πολύ ωραία λέμε και είναι και η λέξη της μόδας, με βάση το πόσους τουρίστες έφερε και πόσα λεφτά έβγαλε σαν επιχείρηση, μάλιστα, όχι σαν οργανισμό πολιτισμού. Και η λογική η οποία θα πρετανεύσει σε αυτό στο τέλος θα είναι η λογική το δεν δουλεύει καλά. Σύνδεξη και συγχώνευση, όπως έχει γίνει και στα νοσοκομεία και όπως έχει γίνει σε τόσους άλλους τομείς που κρίνονται υπό το πρίσμα της κερδοφορίας. Το ΚΚΕ είναι υπέρσιπλευρος λογικής, έτσι είναι. Ναι, και είμαστε. Και εμείς βγαίνουμε πλέον ανοιχτά και λέμε, αντίθετα με τα όνειρα, ότι ρεαλιστικά λέμε στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα εργαζόμενο, να γυρίσει την πλάτη του σε αυτό που ονομάζουν πολιτική σταθερότητα τα δύο μεγάλα κόμματα, σε αυτό που ονομάζουν δηλαδή λογικές και λύσεις κυβερνητικής προοπτικής στα πλαίσια μιας πολιτικής η οποία έχει φέρει σε αδιέξοδα το λαϊκό εισόδημα. Εμείς λέμε να τους γυρίσει την πλάτη, ότι προκαλούμε να μην υπάρξει σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα, γιατί η σταθερότητα στα πλαίσια του ευρωμονοδρόμου έχει φέρει μόνο πίκρα, μόνο δυστυχία. Και να πούμε και κάτι και εδώ και στους αγαπητούς συναδέλφους, ότι μην τρέφεται αυταπάτηση στον ελληνικό λαό.
Δεν λέμε ότι η πανδημία θα έρθει κάθε δύο χρόνια, αλλά η καπιταλιστική κρίση είναι τόσο μεγάλη και τόσο ισχυρή που ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, είτε μόνος, είτε με παρέα μα κυβερνήσει, δεν πρόκειται να τα βρει ευχάριστα. Δεν πρόκειται να βρει. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος είναι στα 400 δις, το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Και νέα μνημόνια μπορεί να έρθουν και νέες αντιλαϊκές πολιτικές μπορεί να έρθουν. Και γι' αυτό εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να γυρίσει την πλάτη σε αυτό και να έχει το συμφέρον του, το συμφέρον του λαϊκού εισοδήματος, το συμφέρον της εργατικής τάξης μπροστά. Ναι. Και όχι να καλλιεργεί αυτά πάντα, γιατί ο οποίος θα πάρει την καρέκλα της εξουσίας και ποιος θα κυβερνήσει με τον έναν ή με τον άλλο χρωματισμό. Ναι. Εμείς καλούμε τον κόσμο να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα που ψάχνουν να βρουν τρόπο, είτε μόνο να του στείλουν παρέα, να βρουν με ποιον ακριβώς τρόπο θα συνεχίσουν να καταλυστεύουν το λαϊκό εισόδημα. Θα συνεχίσουν δηλαδή να διαπραγματεύονται με όλες τις πτυχές του κεφαλαίου εγχώριου και εξωτερικού, για το πώς δηλαδή αύριο μεθαύριο θα συνεχίσει να έχει χαμηλούς μισθούς, θα συνεχίσουν να υπάρχουν απολύσεις, θα συνεχίσει να υπάρχει ενεργεία, θα συνεχίσουν να υπάρχουν όλα αυτά και να συνταχθούν με ένα κόμμα το οποίο τους λέει ότι μόνο αν έχει αγωνιστική διάθεση θα μπορέσει να αλλάξει πρακτικά τα ζητήματα τα οποία τον αφορούν. Μάλιστα. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Όλο αυτό έχει να κάνει με το να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα εντός της Βουλής. Δεν απορρίπτουν το Κοινοβούλιο, αυτό προηγουμένως. Όσο περισσότεροι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι μέσα στην αυριανή Βουλή μετά τις 21 Μαΐου ή μετά τον Ιούλιο που δεν ξαναγίνουν εκλογές, τόσο περισσότερο θα είναι η δύναμή του σε ζητήματα που αφορούν πρακτικά θέματα, σε αυτά που τον καίουν αληθινά.